Το καινούριο σπίτι είναι έτοιμο. Πάμε να το δούμε. Είναι ένα κουτί, όπως προβλέψατε πολύ σωστά κάποια από εσάς. Ναι, είναι ένα τετράγωνο κουτί. Εντάξει. Σκεφτόμουν να αφήσω, ξέρω εγώ, 2-3 ceiling εδώ στην άκρη και μετά εδώ να τα ανεβάσω λίγο πιο ψηλά. Και μετά 2-3 ceiling πάλι πιο μέσα, να τα ανεβάσω λίγο πιο ψηλά και να ανεβαίνοντας να πηγαίνει έτσι λίγο μπροστά μέσα και να γίνει σαν πυραμίδα. Δεν είχα σκοπό, δεν είχα στο νου μου πυραμίδα ακριβώς. Είχα κάτι σαν πύργος, αλλά μάλλον πιο πολύ σαν πυραμίδα θα βγει, σαν δεν ξέρω εγώ τι. Και κάτι δεν μου πολύ αρέσει εδώ με τις πόρτες, είναι πολύ κοντά στην είσοδο και άρχισε να βρέχει. Και ναι, την ώρα που μπαίνουμε από τη μία πόρτα κουτουλάμε πάνω στην άλλη και δεν ξέρω πως τις τρεις μεσαίες πόρτες τις βγάλω λίγο πιο έξω για να είμαστε λίγο πιο άνετοι. Λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Ark Survival Ascended, όπου σήμερα... βασικά αυτή εδώ είναι το μέσα της βάσης, να το δούμε κιόλας τι ωραίο που είναι. Και εδώ είναι ο κήπος που πλέον δεν έχει greenhouse effect, ηλία σακουλάκι. Γιατί είναι ταβάνι από πάνω, αλλά θα μεταφέρουμε το θερμοκήπιο από πάνω στο πάνω όροφο που θα είναι ένα πιο μικρό δωμάτιο. Τι έλεγα, σήμερα θα κάνουμε breeding. Μάλλον, αν βαρεθείτε μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσουμε και να συνεχίσω εκτός κάμερας και να κάνουμε κάτι άλλο σήμερα. Αλλά αν μου πείτε ότι δεν θα βαρεθείτε, θα το κάνουμε σήμερα. Είχα ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί wildcard, γιατί μου το κάνεις αυτό, το OCD μου δεν το αντέχει. Γιατί. Too many structures of similar type nearby. Δεν μποράμε να βάλουμε 4 generators. Μποράμε μόνο 3. Για ποιο λόγο έχουν βάλει όριο μέχρι 3 generators. Δεν καταλαβαίνω. Και το range είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ να το ξεγελάσω με τίποτα. Ας βγάλω αυτό που δεν το έχω ανάψει ούτως ή άλλως. Το έχω σβηστό. Για να δείτε την ώρα που το τοποθετώ μου λέει 2 από τα 3. Α, έχω ήδη στην περιοχή 2 από τα 3 που μπορώ να βάλω. Οπότε μόλις βάλω και αυτό πάει 3 στα 3 και πιάνουμε το όριο. Δεν το έχω ανάψει αυτό γιατί δεν το έχω χρειαστεί για κάτι ακόμα, οπότε απλά το έβαλα εδώ να υπάρχει. Έχω υπολογίσει να καλύπτει όλη την προστινή πλευρά και από πίσω μόνο το κέντρο δυστυχώς. Εδώ τη γωνίτσα αυτή και τη γωνίτσα την άλλη δεν θα τα πιάνει το κανένα generator από τα 3. Είχα στο νου μου να βάλω 4. Δεν το είχα δοκιμάσει. Είχα στο νου μου να βάλω 4. Οπότε να τα βάλω σε σημεία που θα καλύπτουν όλη τη βάση 100%, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Οπότε θα έχουμε 3 και κάποια κομμάτια της βάσης δεν θα τα τροφοδοτούμε. Δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Έχω αλλάξει μια ρύθμιση. Να σας δείξω ακριβώς ποια ρύθμιση είναι. Δεν θυμάμαι. Είναι αυτή εδώ. Global Illumination Quality. Νομίζω αυτό είναι, το έβαλα medium και αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε καλύτερα σε εσωτερικούς χώρους, γιατί αλλιώς αν το έβαζα high ή epic θα ήταν μαύρη μαυρίλα εδώ μέσα, γιατί εντάξει, για καλά ρεαλιστικό ότι επειδή είναι κλειστό από παντού δεν μπαίνει φως από πουθενά και είναι σκοτεινό. Αλλά επειδή δεν... Ναι, πώς θα το φωτίσουμε όλο αυτό, θα πρέπει κάθε 3 foundation να βάλω και μια λάπα και θα μας έρθει ιδέα άστα να πάνε. Οπότε το άφησα έτσι. Πάμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Κάναμε τέιμε θεριζινό τέτοιους και έκανα breeding εγώ εκτός κάμερας και συνδύασα τα στατιστικά και έβγαλα αυτό το 226 που είναι όλα ακριβώς ίδια. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. 41 health, 36 damage και έχει 2 πόντους, ένα mutation στο φαγητό. Νομίζω το έχουν όλοι αυτό, έτσι βγήκε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Καλό θα ήταν να μην είχε, αλλά αφού έχουν δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να... Βασικά το έχω κάνει ήδη, απλά σας εξηγώ για να κερδίσουμε χρόνο, το έχω κάνει ήδη. Έβαλα ένα αρσενικό, 4 θηλυκά και τα άφησα να κάνουν αυγά. Αυγά, πολλά αυγά.
έβαλα το αυτό εδώ να τα σηκώνει τα πολλά αυγά και τα σήκωνε. Και έχουμε εδώ που είναι. Αυτά είναι, εδώ κάτω. Αυτά εδώ τι είναι, ερτζεντάβεις. Α, ναι, έβγαλε μερικά ερτζεντάβεις για να έχω μερικά αυτά, μετά τα άφησα. Αυτά εδώ είναι καϊρούκου, άμα θέλουμε για organic polymer. Και αυτά εδώ λιγοστεύουν τα αυγά για γιουτήρανους, γιατί έφτιαξα μερικά κύμπλες, οπότε πρέπει να ξαναβγάλω τους γιουτήρανους να κάνουνε. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτά. Πώς το υπολόγισα τώρα. Έχουμε στον σερβερ 20% πιθανότητα για να βγάλουμε mutation. Το mutation μπορεί να είναι σε ένα τυχαίο στατιστικό. Κανονικά σε official είναι πολύ μικρότερες πιθανότητες. Είναι κάπου 5%, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο γιατί κάνει 3 rolls και μπορεί να σου τύχει από 1 έως 3 mutations και είναι... Εγώ το έχω κάνει λίγο πιο απλό. Ένα roll είναι 20% και τέλος. Το 20% σημαίνει ότι θα παίρνουμε ένα mutation κάθε 5 γένες. Κάθε 5 μωρά που θα γεννιούνται, το 1 από τα 5 θα έχει mutation. Και έχουμε 6 στατιστικά τα οποία μπορούν να πάρουν mutation. Το speed δεν παίρνει, η ταχύτητα δεν παίρνει mutation. Έχουμε 6 στατιστικά που μπορούν να πάρουν mutation, οπότε 5 επί 6, 30. Μαθηματικά το πάρουμε, κάθε 30 μωρά, το 1 από τα 30 θα έχει mutation στο στατιστικό που θέλουμε. Το οποίο μπορεί να είναι το melee damage, μπορεί να είναι το health, μπορεί να είναι οποιοδήποτε στατιστικό. Αυτό το στατιστικό που θέλουμε, 1 στα 30 μωρά θα το έχει, θα έχει mutation εκεί. Οπότε, βέβαια παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, παίζουν ρόλο και ότι θα το θέλουμε να είναι αρσενικό, οπότε πάει 1 στα 60. Παίζει ρόλο ότι μπορεί να πάρει το mutation του θηλυκού και να βάλει εκεί συν 2, οπότε πάμε στα 120. Παίζουν ρόλο διάφορα, αλλά δεν πειράζει, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε 2-3 γένες και μέχρι να μας τύχει αυτό που θέλουμε. Δεν μπορώ να γεμίσω τον τόπο μωρά. Θα βάλω 30 θηλυκά. Ο σκοπός μου είναι τώρα να πάρω αυτά τα αυγά, τα οποία αυτά τα αυγά εδώ παίζει να είναι γύρω στα 100-130, κάτι τέτοιο. Και από αυτά τα αυγά εγώ θέλω μόνο θηλυκά, τα οποία θα βρω μια γωνίτσα, ένα σημείο κάπου να τα βάλω. Δεν ξέρω αν θα τα βάλω κάπου εδώ ή κάπου εδώ ή κάπου... Πρέπει να είναι κοντά σε Oviraptor, το οποίο θα μπορούσα να μετακινήσω το Oviraptor. Το έχω μετρήσει και είναι αρκετά μεγάλο το range του. Πιάνει από εκεί που κάθεται, πιάνει περίπου μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ περίπου πιάνει. Οπότε αν το βάζα λίγο πιο κεντρικά θα πιάνε θεωρητικά όλη τη βάση. Τέλος πάντων, ναι. Τις γέννες τώρα με τα φέρι θα τα κάνω μάλλον εδώ στο υπόγειο. Οπότε να έχω καθαρή τη βάση πάνω. Αν δεν σας είπα τι σκεφτόμουν. Τώρα πηδάω το ένα θέμα στο άλλο γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου να σας πω. Βάμε τα ξεχάσω και ένα-ένα που μου έρχονται σας τα λέω. Σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα, μπαίνοντας από εδώ. Εδώ αριστερά, εδώ ακριβώς. Αριστερά μπαίνοντας. Όπως το βγαίνοντας δεξιά. Εδώ θα είναι τα πράγματά μας. Θα βάλουμε εδώ Smithy, Fabricator, όλα όσα θα έχουμε θα είναι από αυτή την πλευρά. Και όλο τα άλλο... όλο τα άλλα θα είναι άδειο. Τι να κάνω, ναι. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε ό,τι αφορά μαγειρέματα. Κουζίνα, ψήσιμο, ψυγεία. Δεν είμαι σίγουρος. Και από εδώ θεωρητικά... Αυτό που σκεφτόμουν είναι από εδώ να είναι χώρος για breeding. Γι' αυτό και το έχω κάνει τόσο μεγάλο, για να μπορούμε να κάνουμε breed. Δεν θα ξανακάνω τόσο μεγάλη βάση σε καμιά άλλη σειρά, δεν έχει νόημα. Και είναι βλακεία που δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε όλη τη βάση με generator. Οπότε, από εδώ και πέρα θα κάνω μικρότερες βάσεις να μπορούμε να τις τροφοδοτούμε με ένα generator, δεν έχει νόημα τόσο μεγάλη. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί άμα δεν ξεκινήσουμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτό που θέλουμε είναι 30 θηλυκά. 30 θηλυκά. Λοιπόν, φέρει. Παίρνουμε αυγά μέχρι να γεμίσει το inventory μας από βάρος. Χωράμε 2.000 κιλά, οπότε μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά. Βασικά έχω πάρει ήδη 100 πάνω μου. 110, 120. Θεωρητικά, αν είναι 50-50% το αν θα σου τύχει male ή female, εφόσον εγώ θέλω 30 θηλυκά, με 120 πήρα πολλά, έπρεπε να πάρω 60. Δεν πειράζει, ναι. Έχω πάρει πάρα πολλά αυγά πάνω μου, δεν έχει καμία σημασία.
Παίρνουμε από εδώ 30, όχι πες μου ότι δεν έχουμε 30 άδειες. Έχουμε 30 άδειες, ωραία, 30 μπάλες άδειες. Είχα ήδη δύο πάνω μου, θα τις αφήσω για να μην μπερδευτώ. Και ο σκοπός μας είναι να γεμίσουμε όλες τις μπάλες που έχουμε πάνω μας. Λοιπόν, πηγαίνω εδώ κοντά στα air condition. Κάθε ένα θηλυκό που θα γεννιέται θα το βάζω κατευθείαν σε μπάλα για να μην προλάβει να μεγαλώσει. Κάθε αρσενικό θα το σκοτώνω. Δεν το χρειαζόμαστε, ένα αρσενικό έχουμε φτάνει. Και μετά, όταν μαζέψω 30 θηλυκά, τα ρίχνω κάπου όλα μαζί σε ένα σημείο και τα αφήνω να μεγαλώσουν το ένα μέσα στο άλλο. Γιατί άμα είναι μικρά, πιάνουν λιγότερο χώρο και μπορείς να τα έχεις πολύ κοντά μεταξύ τους. Ενώ αν μεγαλώσουν, δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Οπότε έτσι, σε ένα πολύ μικρό χώρο θα έχουμε 30 θηλυκά μαζεμένα. Οπότε ρίχνουμε ένα αρσενικό κοντά τους και κάνει παιδιά και με τα 30 και βγάζει 30 αυγά με μία γέννα. Λοιπόν, τίνους εσύ. Εσύ είσαι θηλυκό, ωραία. Το κρατάμε το θηλυκό, αλλά όπως είπαμε θέλει γρήγορα. Μου κράσαρε το ARK και δεν θα γίνει γρήγορα. Ξαναμπήκα. Νομίζω έχει μεγαλώσει αρκετά. Δεν ξέρω αν το θέλω τόσο μεγάλο. Δεν ξέρω αν το θέλω τόσο μεγάλο. Θα το θέλα πιο μικρούλι. Για να έχουμε τη δυνατότητα αυτό που σας είπα να τα βάλουμε κοντά-κοντά. Οπότε αυτό φεύγει. Εσείς μην κοιτάτε για λίγο, δεν είναι ωραίο αυτό. Άλλη μία, ωραία. Ανησυχώ μην κάνω ντάμα στα τέτοια, γι' αυτό το βαράω λίγο ψηλά. Λοιπόν, πόπο να το βάρω κατά λάθος. Ξεκινάμε. Έχω πολύ βάρος, αλλά θα το φτιάξουμε. Σιγά σιγά όσο ξεφορτώνω αυγά, θα ελαφραίνω. Βέβαια θα μαζεύω τα πτώματα, οπότε πάλι θα βαραίνω. Μία ή άλλη, τέλος πάντων θα δούμε. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε τι θα μας βγάλει θηλυκό. Ωραία, το κάνουμε claim και το βάζουμε κατευθείαν σε μπάλα. Δεν το κάνουμε imprint. Κανονικά, όσο... Να, το αυτό έφαγε τάμα. Θα το φτιάξω όλα μαζί μετά. Όσο κάνεις γένες, όσο κάνεις mutation, συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνεις imprint κανονικά, ώστε να μην μπερδεύεσαι με τα στατιστικά. Γιατί σε Vanilla Ark δεν υπάρχει το spyglass αυτό που σου δείχνει τους αριθμούς, οπότε δεν ξέρεις. Κι άλλο female, μπράβο. Βλέπεις μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπεις ότι έχει 400 milli damage, αλλά το 36 δεν το ξέρεις, οπότε αν δώσεις imprint, θα μπερδευτείς μετά με το τέτοιο. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι εννοώ. Απλά σας λέω αυτό, ότι όσο κάνετε mutations, μην κάνετε imprint, εκτός και αν έχετε mods που σας βοηθάνε με τους αριθμούς των στατιστικών. Λοιπόν, άλλο ένα θηλυκό. Τι σερί είναι αυτό που έχουμε? Θα βγάλουμε 30 στα 30 θηλυκά. Εν τω μεταξύ αυτό πήρε και mutation στο βάρος. Κανονικά δεν θέλουμε να έχουμε mutations σε κανένα στατιστικό στα θηλυκά, αλλά ας μην είμαστε τόσο επιλεκτικοί τώρα. Δεν θα μας πειράξει ιδιαίτερα ό,τι μας βγάλει. Αυτό είναι αρσενικό, δεν το θέλουμε. Φεύγει. Και δεν ξέρω πως είναι πιο εύκολο έτσι. Αν τα καταφέρω. 100 damage κάνω σε κάθε χτύπημα. Άλλο ένα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Μην σας παιδεύω, καταλάβατε τι κάνω. Ένα-ένα τα ρίχνω τα αυγά για να μην πλημμυρίσουμε εδώ πέρα. Και ψάχνω να βρω θηλυκά φέρι. Μόλις συγκεντρώσω 30 θηλυκά φέρι, ξεκινάμε τα mutations. Τελευταίο. Λογικά έχουμε 30, αν δεν έχω μπερδευτεί κάπου. Αλλά πάμε να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, έγραψω εδώ female. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 30. Έχουμε 30 θηλυκά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Περισσέψανε 60, 72, 73, 75 αυγά περισσέψανε από τα 120 που είχαμε πάρει. Θα τα ξεφορτωθώ τα αυγά, δεν θα τα κρατήσω. Απλά θέλω πρώτα να ξεκινήσω να κάνω τα mutations και μετά θα τα ξεφορτωθώ. Μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Και λοιπόν, φέρει. Μπορώ να τα σηκώσω, ναι δεν είναι τίποτα. Μην γίνει κανένα μπέρδεμα και τα χάσουμε και μετά δεν έχουμε άλλα και πρέπει να ξαναβγάλουμε.
Οπότε πρώτα θα ξεκινήσει η διαδικασία και μετά θα ξεφορτωθούμε τα επιπλέον αυγά. Αυτό εδώ είναι καινούργια τσεντάβη, σας το έδειξα. Κουβαλητής. Του δίνω βάρος γιατί με βοηθάει να μαζεύω υλικά. Καλό και το ράνιο, αλλά λίγο μεγάλο και... Ναι, εκεί που θέλω απλά να κουβαλήσω το άνκυλο ή το εντίκυρους και να πάω πάνω από τα πέτρες να μαζεύει μόνο του, δεν πολύ βολεύει το ράνιο, οπότε χρησιμοποιώ το Argentavis. Επίσης, ναι, το Argentavis έχει και μείωση βάρους, όλα τα υλικά ζυγίζουν μισό, οπότε και από αυτή την άποψη βολεύει. Δεν ξέρω να παρατηρήσατε, έχουμε 3 σαλικάρια. Γιατί έκανα βλακεία και δεν ξέρω καν γιατί δεν έχουμε 4, αλλά έχουμε 3. Ναι. Τι έκανα, πίσω λεπτάκι. Πάρε αυτό, φέρε αυτό. Ωραία. Αυτό είναι καινούριο. Και τα τάισα 2 sweet vegetable cake το καθένα, κάτι τέτοιο. Έβαλα σε μπάλα το Argentavis που είχα εδώ και έφυγε το follow και κάνανε παιδάκι αυτά τα δύο και βγήκε το παιδάκι. Και δεν ξέρω αν έχει βγει και κάποιο άλλο, δεν βρήκα κάποιο άλλο. Και τώρα έβαλα ένα το Edicurus εδώ να τα κάνει, να κάνουν follow. Είναι ignore group whistle αυτό ήδη. Ωραία, γίνανε και αυτά τώρα. Και θα βάλω τα πάντα όλα ignore. Τα έχω ήδη, δεν τα έχω. Τα έχω βάλει ήδη ignore group whistle. Και αυτό. Ναι, οπότε είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Αν πατήσω J τώρα, δηλαδή μόνο το Argentavis και οι θεριτέτοιοι θα ακούσουν, που τους θεριτέτοιους θα τους βάλω σε μπάλα. 1, 2, 3. Αχ, θέλω άλλες 2 μπάλες. Δεν έχω. Ωραία, κάνουμε ένα διάλειμμα. Πάμε να φτιάξουμε μπάλες. Δεν χρειάστηκε να πάω στο Obelisk για να φτιάξω τα cryopods, γιατί έπεσε μια ακτίνα εδώ πέρα. Βέβαια, την περίμενα αρκετή ώρα για να κατέβει. Θα είχα πάει και θα είχα γυρίσει, αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε μέσα σε ακτίνα να βάλουμε τα πράγματα όλα εδώ και να κραφτάρουμε cryopods. 12. Είχα υπολογίσει υλικά για 15. Δεν ξέρω γιατί θα μου φτιάξει 12. Κάτι δεν υπολόγισα σωστά. Πριν βάλετε να κραφτάρετε cryopods ή οτιδήποτε γενικά μέσα σε ακτίνα, σιγουρευτείτε ότι δεν τελειώνει το timer της ακτίνας. Τελειώσαν τα polymer. Θέλω να δύο. Παίζει να μου λήξανε 2 polymer όση ώρα περίμενα. Καθόλου απίθανο. Ίσως εγώ μέτρησα κάτι λάθος. Δεν πειράζει. 12 φτάνουν. Λοιπόν, έχουμε τα cryopods που θέλαμε, οπότε... Ωραία, μπορούμε να έρθουμε εδώ και να βάλουμε σε μπάλα τους γονείς θεριζινο τέτοιους. Όλα εδώ στο ίδιο σημείο τα ρίχνω. Δεν ξέρω που πάνε, αλλά κάπου βγαίνουνε. Αυτό πήγε πίσω μου. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε. Αν κάποιο δεν είναι στο σημείο που το θέλουμε, μπορούμε να το διορθώσουμε. Ωραία. Τελικά αυτό με το J που έλεγα δεν χρειάστηκε. Και άμα θέλουμε να μετακινήσουμε ένα ζώο, απλά του ρίχνουμε μερικές. Προσεκτικά να μην ψοφήσει όμως. Έχει μπόλικο χέρι, δεν παθαίνει τίποτα. Και άλλη μία και πέφτει από κάτω και πάει εκεί που το θέλουμε. Το ίδιο και από εδώ. Θα κατέβει κάτω. Ωραία, άλλη μία. Κατέβηκε. Καλά είναι. Και μετά, άμα θέλουμε, στριμώχνουμε λιγάκι και αυτά εδώ. Και μετά τα αφήνουμε να μεγαλώσουν. Το V-Raptor είναι. Φύγετε λίγο πιο πίσω εσείς. Λίγο πιο πίσω. Λίγο πιο πίσω. Προσοχή όμως, μην τα σκοτώσουμε. Δεν κάνει. Σιγουρευόμαστε ότι έχουμε πολλά berries μέσα στο feeding trophy, γιατί κοιτάξτε πώς θα καταπίνουν. Κοιτάξτε πώς θα καταπίνουν τα berries. Ναι, θέλουμε πολλά berries να έχουμε, αλλά εντάξει, έχουμε το πρώτο τώρα και μαζεύουμε άμα θέλουμε άπειρα. Πρέπει να μεγαλώσουν 100% όλα και μετά θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνουμε για να ξεκινήσουμε τα mutations. Λοιπόν, έχουν μεγαλώσει όλοι τους και πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Πηγαίνουμε σε έναν θεριζινόσαυρο, πατάμε σφυρά με passive και μετά κάνουμε τις εξής ρυθμίσεις. Πρέπει να πούμε, αν θέλουμε, disable ally looking, ώστε να μην γυρνάνε τα κεφάλια τους, για να μην μας σπρώχνουν και να μας ενοχλούν. Οπωσδήποτε, ignore group whistles, ώστε να μην ακούσουν σε σφυρίγματα που μπορεί να κάνουμε κατά λάθος. Αν πατήσουμε κανένα J κατά λάθος στη βάση μας ή κανένα follow σε λάθος κατεύθυνση ή κανένα neutral,
και να αρχίσουν να βαράνε από εδώ και από εκεί. Οπότε ναι, θέλουμε εδώ που τα έχουμε παρκάρει να μείνουν εδώ για πάντα, γιατί θα μείνουν για πολύ καιρό εδώ. Οπότε κάνουμε αυτό έτσι, κάνουμε αυτό έτσι. Και μετά ανοίγουμε και το mating. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος όλες αυτές τις ρυθμίσεις τις κάνουμε copy σε όλους τους θεριζινόσαυρους που είναι άλλοι 29 συν ένας αυτός που ρυθμίσαμε 30. Μετά ρίχνουμε το αρσενικό εδώ μπροστά. Δεν χωράει. Θα το βολέψουμε, μην ανησυχείτε. Έχω ένα mod που αυξάνει την απόσταση στην οποία μπορούν να κάνουν breed, οπότε θα είμαστε κομπλέ. Τώρα αν εσείς δεν έχετε τέτοιες πολυτέλειες, μπορείτε να το βάλετε στον από πάνω όροφο, ώστε να είναι ακριβώς στο κέντρο και να φτάνει. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα fertilized αυγό θεριζινόσαυρου. Και πάμε και ξεκινάμε. Τώρα, εγώ έχω το spyglass εδώ, το mod που μας δείχνει τα mutations. Τα mutations είναι ο μεσαίος αριθμός σε κάθε στατιστικό. Ξεκινάμε ψάχνοντας για melee damage ή για health και ανοίγουμε το mating στο αρσενικό. Θα το αφήσω να κάνει μόνο ένα παιδάκι, μόνο ένα αυγουλάκι, βασικά ένα στο καθένα, και μετά θα το κλείσω. Δεν θέλω να το αφήσω ανοιχτό, γιατί άμα είναι να βγάζει 30 αυγά σε κάθε δόση θα πλημμυρίσουμε αυγά και δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά. Όπως είδατε, έβαλα πάρα πολλά berries μέσα στο feeding trough, γιατί θα αρχίσουν να κάνουν regen τώρα και θα τρώνε συνέχεια. Και περιμένουμε να δούμε αν όντως θα βγάλουμε 30 αυγά ή εάν οι πίσω δεν πιάνουν. Ναι, θα μπορούσα απλά να το κοιτάξω. Ready to mate. Οι πίσω δεν πιάνουν. Οι πίσω δεν πιάνουν. Έχουμε θεματάκι το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Ωραία. Μάλλον όντως θα χρειαστεί να πάω από πάνω. Απλά θα είναι λίγο άβολο αν είμαι εγώ από πάνω και το αυτό από κάτω. Και για την ώρα θα ρίξω το θεριζίνο. Δεν θα χωρέσει εδώ. Εδώ. Κάπου να χωρέσει λίγο να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Εδώ ίσως. Ωραία. Ανοίγουμε πάλι το mating. Τώρα στο αρσενικό είναι ένα, δεν χρειάζεται να κάνω όλες αυτές τις ρυθμίσεις που έκανα στα θηλυκά. Εδώ απλά ανοίγω το mating και τέλος. Γιατί τόσο ή άλλως σε κάθε γύρο θα αλλάζουμε αρσενικό, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Λοιπόν, τι γίνεται. Τώρα κάνει με τα απέναντι και πρέπει να προλάβουμε πριν τελειώσει το cooldown, γιατί δεν θέλω να βγάλω παραπάνω αυγά. Και θέλω να δω αν όντως θα είναι 30 τα αυγά που θα βγάλουμε, αλλιώς θα πρέπει να πάω να το ρίξω και από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, αρχίζει και βγάζει. Ωραία. Για να δούμε. Είναι 30, είναι 30 ακριβώς, οπότε τα έχουμε όλα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ εσύ, μπορεί από αυτό το σημείο να τα πιάνει όλα. Απλά έκανα λάθος που το βάλα εκεί, έπρεπε να το βάλω εδώ εξ αρχής. Και έχουμε 30 αυγά. Λοιπόν, δεν έχουμε αρσενικό, οπότε δεν πρόκειται να συνεχίσουν να βγάζουν αυγά. Παίρνουμε αυτά τα 30 αυγά πάνω μας. Και είναι λίγο βαρετό, γιατί βλέπετε ότι χωρίς mods είναι πολύ χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες. Παλιά, στο παλιό Ark, είχαμε εκείνο το mod που τα αφήναμε, γεννιόντουσαν τα αυγά και μάζευε αυτόματα τα μωρά σε μπάλες και τα έβλεπες με μια ματιά κατευθείαν ποιο έχει mutation και το κράταγες. Και όλα τα άλλα τα σκοτώνες. Τα έκανες ένα κουμπί, πάτηγες και τα ξεφορτωνόσουν. Ήταν πάρα πολύ βολικό αυτό το mod. Ίσως να σκεφτώ να το βάλω σε αυτό το σερβερ, ίσως κρατηθώ και το βάλω στον επόμενο. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα ένα-ένα τα γεννάμε και θέλουμε να πάρει mutation ή στο health ή στο melee ή κάπου να είναι χρήσιμο. Αυτό δεν πήρε κανένα mutation και να είναι και αρσενικό, γιατί αν είναι θηλυκό δεν μας κάνει. Θέλουμε να είναι αρσενικό για να το βάλουμε σαν καινούριο γονέα να κάνει mate με όλα τα υπόλοιπα θηλυκά. Εγώ τώρα πρέπει να ρίξω 30 αυγά ένα-ένα, γιατί αν τα ρίξω όλα μαζί θα γίνει λίγο χαμός και δεν θα μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι ποιο. Οπότε αναγκαστικά τα κάνω ένα-ένα. Λοιπόν, είναι αρσενικό, αλλά δεν έχουμε πάρει mutation. Πρέπει να το κάνω πρώτα claim. Και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω. Βλέπετε ότι είναι μια χρονοφόρα διαδικασία, οπότε το πιο πολύ θα γίνει εκτός κάμερας. Απλά ήθελα να σας δείξω πώς γίνεται, ώστε αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να κάνει mutations, να ξέρει πώς να το κάνει. Να το, βγήκε! Βγήκε!
Λοιπόν, τα γεννάω 3-3. Τώρα έβγαλε 100 δίδυμα εδώ πέρα και γέμισε ο τόπος, τέλος πάντων. Τα μετράω 3-3, τα γεννάω 3-3 και κοιτάζω το level να είναι 2-28. Γιατί το αρχικό μας είναι 2-26, οπότε κοιτάζω 2-28. Και είδα ότι εδώ έχουμε ένα 2-28 και έψαξα με το Spyglass και δεν μπορώ να το ξαναβρω τώρα, αλλά ένα από αυτά εδώ έχει mutation στο melee damage. Βγάλαμε το πρώτο μας mutation. Για σταματήστε λίγο τώρα να σας δω λίγο καλύτερα. 2-26, 2-28. Αυτό εδώ το παίρνουμε και το πηγαίνουμε από εκεί. Δεν ξέρω αν θέλω να το πάρω με cryopod καλύτερα για πιο γρήγορα. Δεν έχω άδεια cryopod. Μισό λεπτάκι. Δεν έχω άδεια cryopod. Πού είναι τα άδεια? Εδώ είναι τα άδεια. Ωραία. Και βλέπετε δεν χρειάστηκα και τα 30 αυγά. Περίπου τα μισά χρειάστηκα. Λοιπόν, τούτο πρέπει να είναι. 2,28. Ωραία. Θα το βάλουμε εδώ. Θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Βασικά μπορώ να το βάλω κατευθείαν εδώ. Που είδαμε ότι σε αυτό το σημείο δεν είσαι πολύ καλά εκεί. Μπορώ να... έχω follow τα υπόλοιπα. Ή το είχα κάνει follow αυτό κατά λάθος. Ή αυτό είναι το... έβαλε άλλο σε μπάλα. Τι είσαι εσύ? Τι είναι εσύ? 2,26. Εδώ τώρα θέλει προσοχή. Μην γίνει κανένα λάθος. Και κουνήσω τα άλλα. Ωραία. Υποτίθεται τώρα θα έρθει αυτό, αλλά δυσκολεύεται λίγο. Ωραία. Λοιπόν, φύγεσαι από τη μέση, δεν σε βλέπω. Δεν σε χρειάζομαι. Αυτό σε λίγο. Λοιπόν, 2,28. Βλέπετε, melee damage έχει 2. Και το οποίο σημαίνει ότι έχει πάρει mutations. Mutation. Έχει 4 mutations συνολικά. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς αυτό και τι το αυτό. Εγώ βλέπω εδώ 2 mutations. Αυτός γράφει 4, δεν δίνουμε σημασία. Ναι, έχουμε το πρώτο μας mutation. Έχει πάει το health 3.49 από 3.37.5. Έχει πάει 3.49.3. Ανέβηκε αρκετά, ανέβηκε πάρα πολύ καλά. Τα αφήνουμε εδώ να μεγαλώσει και όταν μεγαλώσει θα το ανοίξουμε το mating για να βγάλει παιδάκια. Λοιπόν, έχει σταθεροποιηθεί το πράγμα εδώ. Αυτά εδώ κάνουν υψηλό heal κτλ. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να ξεφορτωθούμε τα αυγά. Και αυτά τα αυγά, και αυτά τα αυγά, και αυτά τα αυγά, όλα τα αυγά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά αυγά που θέλουμε να τα ξεφορτωθούμε. Και αν πατήσω να το φάω, μου βγάζει μήνυμα και πρέπει να πατήσω εδώ accept. Και πρέπει να πάω το mouse στο αυγό, να το πατήσω και μετά να έρθω να πατήσω accept. Οπότε βλέπετε ότι είναι λίγο αργό το να τα φας όλα και να τα ξεφορτωθείς. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν απλά να τα πετάξω κάτω στο πάτωμα και σε 20 λεπτά θα κάνει τη spawn το σοκουλάκι. Αυτό είναι ο πιο απλός τρόπος. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν, όπως σας είχα δείξει σε μια παλιότερη σειρά, να φτιάξουμε ένα custom recipe, το οποίο δεν το βρίσκω εδώ, πρέπει να είναι στο μικρό cooking pot. Ένα custom recipe με ένα αυγό και μετά τα πετάμε όλα εδώ μέσα και τα κραφτάρει όλα και τα κάνει custom φαγητό. Και ένας άλλος τρόπος είναι να αφήσουμε το mouse εδώ, ακίνητο, να πατήσουμε Ε, Enter, και με αυτόν τον τρόπο τρώμε όλα τα αυγά πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, τα έφαγα όλα τα βουλάκια. Πατάω και στο chat κάτι Ε, κατά λάθος. Και έπαθε σαλμονέλα. Και έφαγα όλα τα αυγά. Ωραία. Αυτό εδώ δεν έχει μεγαλώσει ακόμα. Ίσως θα ήταν και τόσο καλή ιδέα να τα φάω τα αυγά πριν μεγαλώσει, πριν σιγουρευτούμε κτλ. Αλλά εντάξει, τι θα πάθει. Επίσης πρέπει να σιγουρευτούμε ότι είναι αρσενικό, έτσι. Μην πάρουμε κανένα θηλυκό, δεν κάνουν τα θηλυκά. Και όταν μεγαλώσει, είπαμε ανοίγουμε το mating. Και μετά, προσέξτε να δείτε, μετά όταν κάνουμε μωράκι με αυτό και με αυτά τα θηλυκά, το μωράκι θα έχει πιθανότητα να πάρει είτε το 2 αυτού νου, είτε το 0 από αυτά. Οπότε μειώνονται στο μισό οι πιθανότητες να βγάλουμε επόμενο mutation. Διότι μπορεί να πάρει το 0 από αυτά και να πάρει mutation στο μίλι και να πάει 2. Όπου 2 έχουμε ήδη, χαίρομαι πολύ. Εμείς θέλουμε να κληρονομήσει το 2 αυτού νου
και να πάρει και καινούργιο μητέσιο και να πάει στο 4. Αυτό θέλουμε να γίνει, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να το πετύχουμε, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Θα μας πάρει λίγο περισσότερη η ώρα. Λοιπόν, περιμένω να μεγαλώσει, κάνω άλλη μια γύρα mutation και μόλις έχουμε το επόμενο mutation θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μετά από πάρα πολλές ώρες έχουμε το mutation που θέλαμε. 2-30 level, 4 πόντους έξτρα στο melee damage, 3-61, ενώ το προηγούμενο είχε 3-49 και το αρχικό ήταν 3-37. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποια αύξηση. Έλα εδώ, εσύ αποσύρεσαι. Πρέπει να έχω κάνει πάνω, σίγουρα πάνω από 150 αυγά, για να μην σας πω και πάνω από 200 και φανώ υπερβολικός. Προσπαθεί να με βρει αυτό, αλλά δεν μπορεί να έρθει. Έλα. Όπα, εκεί. Λοιπόν, τα αφήνουμε να μεγαλώσει και συνεχίζουμε. Έβγαλα άλλα 2 με δεύτερο mutation στο melee damage. Αυτό είναι το τρίτο. Αλλά τα 2 πρώτα ήταν θηλυκά. Και τα θηλυκά δεν μας κάνουν. Υπάρχει τρόπος το θηλυκό να το κάνεις αρσενικό. Αν το βάλεις με ένα άλλο αρσενικό να κάνουν παιδάκια και θα έχεις πιθανότητα να βγει αρσενικό με το mutation του θηλυκού. Αλλά εφόσον έχουμε 30 θηλυκά εδώ, είπα να μην το κάνω έτσι. Και μου πήρε πολλή ώρα τελικά. Τέλος πάντων, μπορεί απλά να τύχε να ήμουν άτυχος, γιατί το πρώτο mutation, η αλήθεια είναι ότι το βγάλαμε με την πρώτη 30 αυγών. Οπότε ίσως ήμουν λίγο τυχερός εκεί, λίγο άτυχος μετά. Μέσος όρος νομίζω και τα 2 mutations μαζί ήταν κανονικά. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με αυτά το φάγαμε το επεισόδιο, έφυγε, οπότε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θα σας απασχολήσω σε άλλο επεισόδιο με mutations, απλά ήθελα να σας δείξω μία φορά πώς γίνεται και τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα θα τα κάνω μόνος μου εκτός κάμερας. Δεν ξέρω πόσο πολύ θα αντέξω να ανεβάσω τα ζώα με mutations, αλλά θα ήθελα να κάνω καμιά 50 mutations στο melee και καμιά 50 mutations στο health. Θα δούμε πόσο θα αντέξω και μέχρι που θα πάει. Ίσως τελικά να βάλω κάποιο mod που να βοηθήσει λίγο τη διαδικασία, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Κάντε ένα like εσείς αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Αν μάθατε κάτι για το breeding που δεν το ξέρατε, για τα mutations, ή αν ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα και θέλετε να το γράψετε κάτω στα σχόλια, να το μοιραστείτε μαζί μου, πολύ ευχαρίστως να διαβάσω με χαρά τα σχόλιά σας. Like είπαμε, πατήστε ένα από τα βίντεο από εδώ ή από εδώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!